Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Τσιρόνη με το είδημα της Οχράς που σχετίζεται με τη λήψη φιγκολιμόντ σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στην ομιλία αυτή θα αναφερθώ σε ένα σπάνια περίπτωση ειδήματος της Οχράς μετά από τη λήψη ενός καινούριου φαρμάκου του φιγκολιμόν, το οποίο χρησιμοποιείται για την πολλαπλή σκλήρυνση. Είναι σπάνιο και πιθανόν κάποιοι να μην το δουν από εμάς, αλλά ωστόσο όλοι μας, ως κάποιο βαθμό, θα χρειαστεί να ασχοληθούμε με τους ασθενείς αυτούς και ο λόγος θα φανεί παρακάτω στην ομιλία. Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι μια φλεγμονώδης νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μοιράζεται αρκετά γενετικά χαρακτηριστικά με άλλα αυτοάνωσα νοσήματα και λέμε πλέον ότι είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση και παρατηρείται μια αύξηση, ραγδαία αύξηση, που πιθανόν οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, πέραν των γενετικών, ίσως στο περιβάλλον ή σε άλλους παράγοντες, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι σίγουρο, διότι υπάρχει μια ένσταση εδώ ότι πιθανόν αυτή η αύξηση να οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον υπάρχουν πιο καλά πλέον διαγνωστικές μέθοδοι, όπως είναι η εξέλιξη του MRI, και η πιο εύκολη, ας πούμε, πρόσβαση των ανθρώπων, των ασθενών και των νέων ασθενών στα διαγνωστικά κέντρα και στις υπηρεσίες υγείας. 28 Μαΐου ήταν η Παγκόσμια ημέρα της πολλαπλής σκλήρυνσης, είναι κοντά μας, και είχε σκοπό να ευαισθητοποιήσει τα νέα άτομα για τα συμπτώματα και τους γιατρούς, ούτως ώστε να έχουμε μία πρώιμη διάγνωση, αυτό παρεπιπτόντως. Ο επιπολασμός είναι ένα στα 1,000 άτομα περίπου. Όσο γνωστόν, οι γυναίκες προηγούνται στη συχνότητα από τους άντρες. Και το κυριότερο που έχει σχέση με αυτή την ομιλία σήμερα είναι ότι το 85% των ασθενών αυτών παρουσιάζουν τη μορφή του relapsing remitting, δηλαδή τη μορφή της έξαρσης και της ύφεσης των συμπτωμάτων, το οποίο οδηγεί μαθηματικά πλέον στους μισούς από αυτούς, το 85% δηλαδή, σε μία συνεχώς αυξανόμενη και προστιθέμενη αναπηρία. Πού οφείλεται η πολλαπλή σκλήρυνση? Είναι η μετανάστευση λεμφοκυττάρων από τους λεμφαδένες στην κυκλοφορία, διαπερνούν τον αιματοκεφαλικό φραγμό και επιτίθενται στα αντιγόνα της μυελίνης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αρχίζει η πλευμονή, η απομυελίνωση, οι βλάβες των νευραξώνων, η αστρογλίωση, η νευροεκφύλιση, η μείωση του όγκου του εγκεφάλου και η προστιθέμενη αναπηρία. Θεραπείες για την πολλαπλή σκλήρυνση, οι οποίες εφαρμόζονταν μέχρι προ-λίγου και εφαρμόζονται και σήμερα, όταν δεν υπάρχει υποτροπιάζουσα και όταν δεν υπάρχει μορφή της υποτροπής και της ύφεσης στους ασθενείς, είναι οι ιντερφερόνες, ένα B, ένα α, το κλωτιράμερ, το ναταλιζουμπάμ και άλλα. Όλες αυτές οι θεραπείες είναι θεραπείες οι οποίες χορηγούνται με παρεντερικά, δηλαδή υποδόρια συνήθως και σε κάποιες περιπτώσεις ενδομυϊκά. Το φιγκολιμόντ είναι το πρώτο περός χορηγούμενο τροποποιητικό φάρμακο που εγκρίθηκε από το FDA μόνο για τις υποτροπιάζουσες μορφές της πολλαπλής σκλήρυνσης. Και όταν λέμε υποτροπιάζουσες, μιλάμε για δύο κατέτος. Το φιγκολιμόντ είναι ένας τροποποιητής της φιγκοσύνης 1, των υποδοχέων, τους οποίους θα αναλύσουμε παρακάτω. Είναι δομικό ανάλογο της φιγκοσύνης, που φυσιολογικά υπάρχει στον οργανισμό. Και τι κάνει? Αυτοί οι υποδοχές υπάρχουν σε όλο το σώμα, όπως θα δούμε παρακάτω. Το φάρμακο διέρχεται, προσομοιάζει, μιμείται την σφιγκοσύνη
πηγαίνει στους λεμφαδένες στο λεμφοκύτταρο, προκαλεί μια ενεργοποίηση του λεμφοκυτάρου και μετά μια αποδόμηση του λεμφοκυτάρου, ούτως ώστε τα λεμφοκύτταρα να μην μπορούν να βγουν στην κυκλοφορία, να μπουν στον εγκέφαλο και να προκαλέσουν την καταστροφή. Είναι μια αδρά εξήγηση, πάντως έτσι γίνεται. Και βλέπουμε ότι τέτοιοι υποδοχείς υπάρχουν σε όλο το σώμα και φυσικό είναι να έχουμε και κάποιες παρενέργειες και από τα άλλα όργανα. Βλέπουμε εδώ ότι ποιοι είναι αυτοί οι υποδοχείς, οι οποίοι δεσμεύουν, αναστέλουν την ικανότητα των λεμφοκυτάρων, των ΤΑΦ κυρίως λεμφοκυτάρων, να εξέρχονται από τους λεμφαδένες. Βλέπουμε στο πρώτο, στη δεύτερη... Βλέπουμε στη δεύτερη εικόνα, ενώ στην πρώτη εικόνα βλέπουμε ότι τα λεμφοκύτταρα μπορούν εύκολα να βγουν στην κυκλοφορία από τους λεμφαδένες. Βλέπουμε πώς δεσμεύονται από το φυγκολιμόν εντός του λεμφαδένα και δεν βγαίνουν πλέον στην κυκλοφορία. Για να κυκλοφορήσει το φάρμακο έγιναν οι μελέτες Freedoms και Transforms, οι οποίες βέβαια είχαν και επέκταση. Είναι περίπου 7 χρόνια. Την έγκριση για το φάρμακο δόθηκε το 2010. Είναι μια διεθνής πολυκεντρική μελέτη, όπου συμμετείχαν 40 χώρες. Έβαλε 2.615 ασθενείς, ηλικίας 18-55 ετών και στην επέκταση μέχρι 60 ετών. Για να έρθουμε στα δικά μας, τα οφθαλμολογικά κριτήρια αποκλεισμού ήταν ο σαχαρώδης διαβήτης και το είδημα της οχράς. Η δράση του φαρμάκου ήταν εξαιρετικά αποδοτική, γιατί είχε σημαντική αποτελεσματικότητα σε σχέση με το control, το οποίο δεν ήταν πλασίμπο, και στη μία μελέτη και στην άλλη ήταν ινταρφερόνι. Και είχε υψηλότερη αποτελεσματικότητα σε άτομα τα οποία είχαν υψηλή ενεργότητα της νόσου, δηλαδή πολλαπλές επιπλοκές. Βλέπουμε ότι περίπου το 50% των ατόμων, τα οποία πήραν είτε τη μεγάλη δόση είτε τη μικρή, τελικά εγκρίθηκε το 0,5, γιατί έχει ίδια αποτελέσματα με τη δόση 1,25. Βλέπουμε ότι το 50% τελικά σε αυτή των ατόμων ήταν ελεύθερα επιπλοκών, όχι μόνο στην διαφάνεια, αλλά και σε ένα βάθος χρόνου, 2-3 χρόνια αργότερα, ότι είναι ελεύθερα υφέσεων και εξάρσεων. Και βλέπουμε εδώ, όσο αφορά το κεντρικό νευρικό σύστημα, την μείωση των βλαβών, των απομελλοντικών βλαβών στην γκρέι ουσία του εγκεφάλου και διατήρηση του όγκου του εγκεφάλου. Οι υποδοχές, όπως είπαμε, υπάρχουν στο νοσοποιητικό σύστημα, το κεντρικό νευρικό σύστημα και στην καρδιά. Το φυγκολιμόν περνάει ελεύθερα στον αιματοκεφαλικό φραγμό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα πέραν των λεμφαδένων. Όμως, όλα τα φάρμακα έχουν και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες και οι ανεπιθύμητες ενέργειες οι κυριότερες στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν τον καρδιακό ρυθμό, τα υπατικά ένζημα, το είδημα της οχράς κοιλίδας που είπαμε ότι είναι και σπάνιο, μεν, αλλά υπάρχει, τις λοιμώξεις και τις κακοήθειες. Δηλαδή, στις ασθενείς που συμμετείχαν στις μελέτες, έχουμε μία αύξηση των δοκιμασιών της υπατικής λειτουργίας, κεφαλαλγία, βραδικαρδία. Η οποία βραδικαρδία δεν είναι αντένδειξη, αλλά καταρχάς λόγω της δέσμευσης στην αρχή γίνεται ενεργοποίηση των υποδοχέων από το φάρμακο και έχουμε βραδικαρδία. Μετά όμως από λίγο, αυτή η ενεργοποίηση, μετά την ενεργοποίηση επέρχεται η αποδόμηση των υποδοχέων, η καταστολή των υποδοχέων, οπότε προκαλείται βραδικαρδία. Είναι ο λίγων ωρών βραδικαρδία στα περισσότερα περιστατικά, οπότε αυτό δεν αποτελεί αντένδειξη, εκτός αν υπάρχει καρδιολογική πάθηση. Επιβράδυνση της κολποκυλιακής αγωγής, ερπητικές φλεγμονές, αλλά και από μικρόβια και το είδημα της οχράς κοιλίδας. Η συχνότητα της ρεγοειδίτιδας στην πολλαπλή σκλήρινση είναι περίπου 1%, αλλά και το είδημα της οχράς στην πολλαπλή σκλήρινση είναι πολύ μικρό, είναι ελαττωμένο σε αριθμό, εκτός αν πρόκειται για ένα αποτέλεσμα φλεγμονής, όπως είναι η αγκοίτιδα, η οποία παρατηρείται σε μερικές περιπτώσεις της ρεγοειδίτιδας στην πολλαπλή σκλήρινση.
Το είδημα της οχράς κοιλίδας με ή χωρίς οπτικές διαταραχές, στις πρώτες μελέτες πριν την επέκταση των μελετών, βρέθηκε περίπου στο 0,3%. Αργότερα είναι, το υπολογίζουμε γύρω στο 0,4% και καθώς περνάει ο καιρός, έχει φτάσει η εκτίμησή του μέχρι το 0,6%. Επομένως, είναι σπάνιο. Τα κριτήρια του ειδήματος της οχράς για να μπαίνουν στην μελέτη, στις ακόλουθες μελέτες, ήταν η μυδρίαση, η βυθοσκόπηση, το OCT, το Central Foveal Thickness να είναι 210 με το OCT 3 ή 200 με το OCT 2 και στην παρακολούθηση οποιαδήποτε αύξηση του πάχους πάνω από 40 μικρά σε σύγκριση με το πάχος του screening θεωρείται παθολογικό. Όπου υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούσαν πρόβλημα όσο αφορά τη διάγνωση με το OCT, υπήρχε έκπτωση της όρασης, τότε η επιβεβαίωση γινόταν με τη φλουρογεωγραφία. Και γιατί προκαλεί είδημα οχράς? Δεν το ξέρουμε επαρκώς. Ξέρουμε ότι οι υποδοχείς SP1 υπάρχουν και στα αγγεία, στο ενδοθήλιο των αγγείων, οπότε καταστρέφει τα junctions εφόσον τους δεσμεύει και έτσι έχουμε διείδρωση υγρού, υποθέτουμε αγγειακού τύπου, στην κάτω από την οχρά. Είναι μία υπόθεση. Όπως αναφέρω, γίνεται η ενεργοποίηση του αιματομφιβληστηριωτικού φραγμού με τη δέσμευση των υποδοχέων, διαταραχή της λειτουργίας τους, είδημα της οχράς. Δεν είναι απολύτως εξακριβωμένο. Και γιατί δεν κάνουν όλοι τότε? Είναι άλλο ένα ερώτημα. Και γιατί γίνεται τόσο σπάνια? Πιθανόν να συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκτός από τη διαταραχή του αιματομφιβληστηριωτικού φραγμού, είτε όπως είναι η μεταβλητότητα της συγκέντρωσης και του μεταβολισμού του φαρμάκων σε κάποια άτομα, η πυκνότητα του υποδοχέα από άνθρωπο σε άνθρωπο, η ηλικία, οι γενετικές διαφορές και ο ρόλος της ενδοαμφιβληστηριωτικής μικρογλίας. 19 άτομα βρέθηκαν στις μελέτες, εκ των οποίων στα 16 υπήρχε πλήρης ύφεση και αποκατάσταση. Εκείνο που βλέπουμε είναι, και πρέπει να το τονίσουμε, ότι τα περισσότερα περιστατικά δίδοντος της οχράς εμφανίστηκαν στους πρώτους 4 μήνες. Υπάρχουν όμως περιστατικά και στο χρόνο και πάνω από το χρόνο, αλλά είναι λιγότερα. Εκείνο που πρέπει να περιμένουμε είναι στους πρώτους μήνες. Δεν πάβουμε όμως οι οφθαλμίατροι να απαντάμε και να εξετάζουμε τους ασθενείς σε όλες τις φάσεις τις θεραπείες, οι οποίες είναι μακροχρόνια, η φόρου ζωή σχεδόν, και να εξετάζουμε περίπου κάθε 6 μήνες πλέον τους ασθενείς οι οποίοι δεν παρουσίασαν βλάβη. Πώς είναι τα χαρακτηριστικά του ειδήματος? Είναι κυστικό και πολλές φορές μικροκυστικό. Είναι ετερόπλευρο ή είναι αμφωτερόπλευρο? Είναι συχνότερα ετερόπλευρο. Βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες. Στην πρώτη διαφάνεια ένα μικροκυστικό είδημα και στο ένα φαίνεται, και στις δύο διαφάνειες βλέπουμε τη φλουρογεωγραφία, βλέπουμε εφόσον αργότερα διακόπηκε το φάρμακο και ένα χρόνο μετά τη φλουρογεωγραφία. Η διακοπή του φαρμάκου προκαλεί ύφεση και αποκατάσταση της όρασης και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όντως οφείλεται στο φάρμακο το είδημα της οχράς, διότι θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε σε άλλες αιτίες, στην ΕΜΕΣ και την πάχυνση του αμφιλιστροειδή, όπου υπάρχουν κάποιες μελέτες, ή στην ίδια την ΕΜΕΣ και στη φλεγμονή. Όμως, η διακοπή του φαρμάκου φέρνει αποκατάσταση και αυτό συνδέει άμεσα το αποτέλεσμα με το γεγονός. Είναι συμπτωματικό, αλλά μπορεί να είναι και ασυμπτωματικό. Και πώς θα το δούμε το ασυμπτωματικό? Με την αύξηση του πάχους. Κυστικό ή μικροκύστης, είναι συνήθως ετερόπλευρο αλλά και αμφωτερόπλευρο και η διερεύνηση γίνεται με το spectrum domain OCT και με την φλουρογεωγραφία, η πιο ακριβής εξέταση. Εδώ φαίνεται ότι είναι συνήθως ετερόπλευρο. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για το είδημα της οχράς? Είναι το ιστορικό της ραγοειδίτιδας. Το ιστορικό της ραγοειδίτιδας, όταν υπάρχει, ξέρουμε ότι είναι σε κίνδυνο το μάτι έτσι κι αλλιώς. Και φαίνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη, γιατί υπήρξαν άτομα τα οποία μπήκαν στη μελέτη με ραγοειδίτιδα.
Ο Ζαχαρόντης Διαβήτης. Ο Ζαχαρόντης Διαβήτης ήταν στα κριτήρια αποκλεισμού στη μελέτη. Ωστόσο, όμως, φάνηκε, το φάρμακο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί και σε ανθρώπους που έκαναν μεταμόσχευση νεφρού και φάνηκε ότι είναι δεκαπλάσια η συχνότητα εμφάνισης ειδήματος της οχράς σε σχέση στις περιπτώσεις αυτές, οι οποίοι είχαν σαχαρόντι διαβήτη. Επομένως, πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Και η ηλικία άνω των 41 ετών, όπου εμφανίστηκαν τα περισσότερα ειδήματα. Εδώ είναι μια μελέτη των Σέργοντ και του Χάγκινγκς και Σέργοντ, όπου έχουν τρεις περιπτώσεις, το ένα με AMD και το άλλο με επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη, οι οποίοι ωστόσο δεν διέκοψαν το φάρμακο, διότι δεν παρουσίασαν κάποια επιδείνωση και η άποψή τους είναι ότι η ακαιρεότητα της έξω κοκόδους της βάδος και των έσω και έξω τμήματων των φωτοϊπιδοχέων πιθανόν να εγγυώνται για την ασφαλή συνέχιση του φαρμάκου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οπτική λειτουργία. Όταν κάποιος ασθενής πρέπει να μπει στη θεραπεία αυτή, θα πρέπει να κάνει όλο αυτό το screening και εμάς μας ενδιαφέρει το είδημα της οχράς και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, να κάνουμε μία εξέταση, baseline εξέταση και μετά κάθε 3-4 μήνες να ελέγχουμε τον ασθενή. Δεν υπήρξαν άνθρωποι, ούτε μελετήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι θα πρόκειτο να χειρουργηθούν για καταράκτη. Μία επιπλοκή της, και ακόμα και αυτής των περιπτώσεων οι οποίες δεν είχαν καμία επιπλοκή, πολλές φορές εμφανίζουν και στο ιδέες είδημα της οχράς. Μία σκέψη είναι να παρακολουθούμε συχνότερα τα άτομα αυτά, να κάνουμε μία εξέταση πριν το χειρουργείο και να τα παρακολουθούμε μήπως έχουν ψηλότερη συχνότητα. Κάτι τέτοιο δεν μελετήθηκε από τις συγκεκριμένες μελέτες. Λοιπόν, τι κάνουμε, την baseline εξέταση. Επαναλαμβάνομαι, αν δεν έχει είδημα της οχράς, μετρά από 3-4 μήνες. Εάν έχει είδημα οχράς, γίνεται συζήτηση μεταξύ του νευρολόγου, του οφθαλμίατρου και του ασθενούς. Εάν υπάρχει κίνδυνος για την όραση, το φάρμακο θα πρέπει να διακοπεί. Διαφορετικά, εξετάζουμε τους ασθενείς κάθε 6 μήνες πλέον, εάν δεν εμφανίσουν κάτι. Λοιπόν, η πρώτη αντιμετώπιση είναι η διακοπή του φαρμάκου. Τι θα κάνουμε σε περιπτώσεις, όταν διακόψουμε το φάρμακο, συνήθως η πλειοψηφία των περιπτώσεων πάει καλά και αποκαθίσταται η όραση και το πάχος της οχράς. Σε περιπτώσεις που αντέχουν, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένας, όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία, γιατί δεν έχουμε και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που παρακολουθήσαμε ασθενείς, είναι τα μη στερεοειδή αντιφλεγμονώδη, τα κορτικοειδή ή ίσως χρειαστούν αντιβιτζιβεύ παράγοντες ή κορτιζόνη ενδοβολβικά. Αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν έχουν εμφανιστεί βαριές περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τσιρόνη. Και τώρα...